Γεια σας από Σύφνο, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο είναι μεγάλα τα διαστήματα που ανεβαίνουν τα βίντεο, μεσολαβεί δηλαδή αρκετό διάστημα μεταξύ του ενός βίντεο με το άλλο. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύω παράλληλα αρκετά project, Ανοίγω και ένα καινούριο κατάστημα στο κεντρικό στενό της Απολωνίας εδώ στη Σύφνο που αφορά τη, τη φωτογραφία. Θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο βέβαια αυτά οπότε ε, είναι αρκετά φορτωμένο το πρόγραμμα παρόλα αυτά έχω στην κατοχή μου γιατί ένα άλλο project που δουλεύει φυσικά είναι η καινούργια GK Live Streaming Case η οποία θα υποστηρίζει όπως βλέπετε το Ate Mini Extreme ISO και το απλό. Ε, δεν θα μπορούσε λοιπόν να μην υπάρξει update και upgrade ε, της βαλίτσας και φυσικά α, του εξοπλισμού έτσι λοιπόν... Ε, για να γίνει αυτό έπρεπε να έρθει στην κατοχή μου και να αναβαθμιστώ από το Atem Mini Pro που είχα. Το Atem uh, Mini Extreme uh, ISO ούτως ή άλλως είχα σκοπό να αναβαθμιστώ κάποια στιγμή και να πάω στο μοντέλο ISO, μην ξέρω ότι πρόκειται να βγει το Extreme. Να πάω στο μοντέλο ISO ώστε να έχω τη δυνατότητα να καταγράφω και κάθε κάμερα ξεχωριστά. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η ε, αλήθεια είναι ότι στην αρχή ε, το είχα μελήσει, δεν το είχα λάβει σοβαρά υπόψη μου. Ε, τελικά λοιπόν χρειάζεται, χρειάζεται γιατί δεν θα υπάρχει προπόθεση κάθε φορά να γίνει ένα live stream. Μπορεί να χρησιμοποιήσει ε, το ATEM Mini Pro ISO ή το συγκεκριμένο το Extreme ISO για να καταγράψει και να ε, μοντάρει και να ανεβάσει μετά μαγνητοσκοπημένη πολυκάμερη εκπομπή χωρίς να έχει την ανάγκη να γράφει σε κάθε κάρτα ξεχωριστά, σε κάθε κάμερα ξεχωριστά, να ξεκινάς κάθε κάμερα ξεχωριστά κτλ. κτλ. Οπότε πραγματικά σου λύνει τα χέρια. Έτσι λοιπόν είχα στο μυαλό μου ούτω ή άλλω να κάνω αυτή την αναβάθμιση. Ε, φυσικά μετά μα πρόλαβε η Blackmagic, έβγαλε το Extreme, ε, εντάξει, δεν το συζητώ τι δυνατότητε που μα δίνει. Να πω την αλήθεια ότι δεν θα μου χρησιμεύσουν και οι 8 είσοδοι. Παρ' όλα αυτά, φυσικά ευπρόσδεκτε. Εκείνο που με έκανε σίγουρα να πάω εκεί ήταν α, δύο πράγματα. Αρχικά ότι ήθελα, τρία μάλλον, αρχικά ότι ήθελα το μοντέλο ISO να γράφουμε λοιπόν κάθε κάμερα ξεχωριστά. Α, δεύτερον ότι έπρεπε να αναβαθμίσω και να βγάλω το μοντέλο της GK Live Case α, που να υποστηρίζει το μοντέλο αυτό, άρα έπρεπε να το έχω στην κατοχή μου για να πάρω μετρήσεις, να κάνω δοκιμές κτλ και τρίτον είναι ε, όλα αυτά που έχει βάλει μέσα σε αυτό το μοντέλο η Black Magic που τα έχει πάρει από τα α, πιο high-end ε, μοντέλα και τα μας τα έχει φέρει εδώ αυτό πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο πάρα πολύ σημαντικό είναι καινούργιες δυνατότητες που μας δίνει και ε, αυτά θα συζητήσουμε λοιπόν σήμερα κάνοντας το unboxing και review του Black Magic Mini Extreme ISO. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ όπως βλέπετε έχουμε και τον σκληρό δίσκο των SSD της SanDisk Είναι ένας portable SSD Όπως καταλαβαίνετε φυσικά θα παντρευτεί με το, με το Extreme ISO Γι' αυτό και τον, Γι' αυτό και τον έχω μαζί, να τον δούμε μαζί να τον κάνουμε unboxing. Ήταν το πρώτο πράγμα που παρήγγειλα μόλι μου ήρθε το, το ISO. Φυσικά και για να γίνει ταυτόχρονη εγγραφή 8 πηγών εισόδου του προγράμματο, του ήχου κτλ. κτλ. χρειάζεται ένα πολύ γρήγορο δίσκο και με μεγάλη χωρητικότητα. Μπορεί να μην γράφω 8 παράλληλα, παρόλα αυτά όμω πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτή. Έτσι λοιπόν πήγα σε αυτόν τον δίσκο, ο οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρό. Πάμε να τον ανοίξουμε πρώτα αυτόν για να προχωρήσουμε να πούμε ότι μας δίνει α, ταχύτητες ανάγνωσης και εγγραφή ε, πάνω από 550 Mbps είναι πραγματικά υπεραρκετό, είναι ένα τεραμπάιτο τόσο ώστε να μην ε, αγχώνομαι για τη χωρητικότητά του Έρχεται λοιπόν μαζί α, το καλωδιάκι Type-C σε Type-C, φυσικά πολύ κοντό για να, είναι και να μπορεί να υποστηρίξει για αυτές τις ταχύτητες. Και ένα adapter, στον οποίο τον έχω αφήσει εκτό αυτή τη στιγμή, που μας μετατρέπει το Type-C σε USB uh, 3. Ε, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να το συνδέσουμε σε κάποιον υπολογιστή που δεν υποστηρίζει Type-C. Πάντως για να εκμεταλλευτούμε το maximum της ταχύτητά του, πρέπει ε, να χρησιμοποιήσουμε αυτό το, το, το κοντό Type-C σε Type-C. Ε, αυτά όσον αφορά το δίσκο. Να πούμε ότι είναι αδιάβροχος, dust proof και η μόνη είσοδο που βλέπουμε εδώ είναι η Type-C. Πάρα πολύ ελαφρύς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν lock, εξαιρετικό. Λοιπόν, και πάμε να περάσουμε στα. του Black Magic. Uh... δεν ενθουσιάζουμε με τη συσκευασία. Δεν θεωρώ ότι έχει κάνει καλή δουλειά η, η Black Magic. Πολύ έτσι. Ε, δεν ξέρω, είναι υπεργογείο, αλλά εν πάση περιπτώσει. λοιπόν, πάμε να το κάνουμε unboxing και να πούμε τα υπόλοιπα. Φυσικά λοιπόν, μα έρχονται μέσα τα, το DaVinci Resolve, Free Download και Τα, λοιπά, τα, συνοδευτικά η περιπτώσει welcome της Black Magic, το αυτοκολλητάκι το ωραίο και ένα ακόμα software installer και τα λοιπά, τα οποία φυσικά τα βρίσκουμε και online, δεν μας απασχολούν. Πάμε να το κάνουμε λίγο έτσι πιο βασανιστικά. Λοιπόν, στο κουτάκι μέσα θα βρούμε το UK plug που χρησιμοποιούμε εμεί, το ευρωπαϊκό τέλο πάντων plug. Μέσα υπάρχουν και τα υπόλοιπα plug όπως υπήρχαν και στο Atem Mini Pro που κάναμε unboxing ε, κάποιους μήνες πριν και μπορείτε να το βρείτε πάνω. Έτσι λοιπόν το τροφοδοτικό του α, μεγαλύτερο από το Atem Mini Pro είναι α, 30W ήταν η κατανάλωση του Atem Mini Pro 36 είναι αυτού εξού και μεγαλύτερο α, τροφοδοτικό παρόλα αυτά το βίσμα παρέμεινε το ίδιο και φυσικά η κονσόλα που α, όσο είχα εντυπωσιαστεί από το, από το μικρό α, μέγεθος του Atem Mini Pro τόσο έχω εκπλαγεί από το μεγάλο μέγεθος του Atem Mini Extreme σε σχέση με το Pro φυσικά κατά τα άλλα δεν μπορώ να πω ότι θεωρείται μεγάλο ε, απλά σε σχέση με το πόσο μικρό ήταν το Pro είναι όντως ε, θεωρείται μεγάλο λοιπόν ε, αυτό που θα κάνουμε είναι να το συνδέσουμε στην πηγή τροφοδοσία όπως και την προηγούμενη φορά και να αρχίσουμε να εξηγούμε ε, τι μας παρέχει, τι δυνατότητες μας δίνει και ε, τα κουμπιά όλα εδώ στη, στην επιφανεία του ε, παράλληλα μαζί με αυτό θα συνδέσουμε και μία οθόνη ε, δίπλα μου καθώς θα βεβάλουμε πάνω και τις ε, δύο κάμερες που τραβάνε αυτή τη στιγμή ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε μερικές δοκιμές και να το βλέπετε και εσείς live. Πάμε! Λοιπόν, έχουμε συνδέσει την ε, κονσόλα ε, στην ε, ε, εξωτερική οθόνη στο monitor εδώ το βοηθητικό έχουμε συνδέσει τις δύο κάμερες αυτή τη στιγμή που έχουμε στο στούντιο στην πηγή εισόδου 1 και 2 και πάμε τώρα λίγο να δούμε μερικά πράγματα. Γενικώ η φιλοσοφία είναι πολύ κοντά φυσικά στην, σε ό,τι είχαμε πει και στη φιλοσοφία της λειτουργίας α, του, α, της σειράς Αντεμίνη. πάμε λίγο να δούμε τις εισόδους της συσκευή πριν προχωρήσουμε και να πούμε φυσικά είναι οι 8 HDMI, οι 8 λοιπόν HDMI είσοδοι για τις πηγές εικόνα. Mic 1 και Mic 2 γνώριμα όπως τα ξέραμε και αυτό που έχει προσθεθεί είναι η έξοδο των ακουστικών. Είναι κάτι που ζητήθηκε από πολλού. Είναι κάτι που προσφέραμε και εμεί μέσω τη βαλίτσα μα να έχουμε monitor, της, τουλάχιστον του προγράμματο, του ήχου που βγαίνει στο πρόγραμμα. Κάτι πολύ σημαντικό που φυσικά το χρειάζεται ο χρήστη. Έτσι, λοιπόν, προσθέθηκε η έξοδο των ακουστικών. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Εξίσου σημαντικό η δεύτερη HDMI. Ποιο δεν ε, ήθελε και σε ποιον δεν είναι χρήσιμο να μπορεί να έχει μια δεύτερη έξοδο HDMI, customizable όπω την θέλει ε, και να μπορεί να δώσει εκεί είτε το multi είτε κυρίω ε, το πρόγραμμα ή κάποια από τι 8 κάμερε. Θα πούμε περισσότερα και γι' αυτό σε λίγο. Πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Και τρίτο σημαντικό είναι οι δύο ο, USB ε, Type-C είσοδοι. Uh, οι οποίε uh, είναι και αυτέ οι δύο πάλι customizable, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, να έχουν ακριβώ την ίδια χρήση, δηλαδή στη μία να συνδέσουμε τον υπολογιστή μα, στη δεύτερη ενδεχομένω uh, τον σκληρό, τον σκληρό, τον, SSD τέλο πάντων για να κάνουμε την, την εγγραφή. Uh, θα πούμε για αυτά περισσότερα σε λίγο Η Ethernet και το uh, βύσμα της τροφοδοσίας Αυτά είναι uh, γνωστά Να πούμε ότι επίσης στο πίσω μέρος έχουν προσθέσει uh, Τις uh, γρίλες αυτές που βλέπουμε Οι οποίες είναι για να βγαίνει ο αέρας και, που, και η θερμότητα που παράγεται όταν δουλεύει το μηχάνημα Άρα παίρνει από τις δύο πλαϊνές Και βγάζει από την κεντρική Εν αντιθέσει με το μοντέλο, τα προηγούμενα μοντέλα Τα μίνι που έπαιρναν από τη μία και έβγαζαν από την άλλη ε, να το κεντράρουμε λοιπόν εδώ, να είμαστε ωραίοι. Τέλεια. Λοιπόν, ε, πάμε τώρα να δούμε λίγο τα physical patterns που υπάρχουν εδώ και τι έχει αλλάξει, γιατί έχει αλλάξει αρκετά ε, η αλήθεια, είναι ένα μεγάλο μέρο του πάνελ του μα. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντα από πάνω αριστερά, όπω και στο προηγούμενο βίντεο, έχουμε αντίστοιχα mic1 και mic2, Αυξομοίωση τη ένταση του gain των δύο εισόδων mic1 και mic2 και τώρα πλέον. Έχουμε το headphone, α, έχουμε mute και α, unmute τέλο πάντων α, και reset. Α, όταν θέλουμε να αυξομοιώσουμε την ένταση στα ακουστικά μας και πατώντα το reset, επανέρχεται σε μια α, normal στάθμη. Να πούμε ότι αυτό που πρόσθεσε η Blackmagic εκτός αυτού είναι να μπορέσουμε να δώσουμε στα ακουστικά μας ξεχωριστά την κάθε είσοδο. Φυσικά, μέσω τη εφαρμογή στον υπολογιστή, να δώσουμε ξεχωριστά την κάθε κάμερα και να κάνουμε monitor ξεχωριστά την κάθε κάμερα αν θέλουμε. Ε, αν δεν ε, έχουμε ρυθμίσει αυτό ή κάνουμε monitor το πρόγραμμά μας, τον ήχο του προγράμματος, όπως ε, η δυνατότητα που είχα δώσει εγώ με τη GK Live Case. Να περάσουμε λοιπόν μετά σε αυτή τη σειρά των κουμπιών, στην ουσία είναι εξάδες κουμπιών ανά α, α, πηγή εισόδου. Ε, να πούμε λοιπόν ότι εμένα και θεωρητικά στους περισσότερους χρήστες δεν θα είναι τόσο χρήσιμα. Μάλλον είναι χρήσιμα στους χρήστες που χρησιμοποιούν Black Magic Pocket κάμερε κάμερες για τα live stream τους. Που σημαίνει ότι προσθέτω αυτά τα κουμπιά η Black Magic μας δίνει τη δυνατότητα και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πάρα πολύ ωραίο και θα οθήσει και κάποιο ενδεχομένω να επενδύσουν και αυτό είναι το σκεπτικό στις Black Magic κάμερε. κάμερες. Μπορείς να κάνεις έλεγχο των ρυθμίσεων, του gain, ε, των το μαύρων, του focus κτλ. Uh, με uh, αυτά τα 6 κουμπάκια που αντιστοιχούν σε κάθε πηγή εισόδου άρα λοιπόν δεν χρειάζεται καν να αλλάξουν οι φωτιστικέ συνθήκε ή οτιδήποτε uh, διαλέγεις ας πούμε εδώ το gain για την κάμερα 1 και αυξομειώνεις το gain, πάρα πολύ σημαντικό είτε το focus είτε οτιδήποτε ε, για κάθε κάμερα χωρίς να χρειάζεται ε, αν είσαι μόνος ή αν δεν είστε τέλος πάντων 8 άτομα ένα σε κάθε κάμερα να μπορεί ο καθένας, να μπορεί μάλλον ο χρήστης που είναι εδώ να αυξομοιώσει ε, και να κάνει ρυθμίσεις στην κάθε κάμερα από τα κουμπάκια αυτά. Εμένα δεν μου είναι χρήσιμα η αλήθεια είναι τα κουμπάκια αυτά και για να μην ε, μπερδεύουμε γιατί δεν νομίζω να επενδύσω άμεσα σε Black Magic κάμερες μέσω της ε, 3D printing τεχνολογίας Εκτύπωσα αυτά τα καπάκια που θα με βοηθήσουν να ξεκουράσουν το μάτι μου, δηλαδή να μην μπερδεύομαι και να είναι ξεκάθαρο αυτά που μένουν και μου χρειάζονται και όχι να βλέπω πολλά κουμπάκια και πολλά φωτάκια, γιατί αλήθεια είναι ότι είναι πολύ συμπτυγμένα πάνω στο πάνελ και να μπερδεύομαι. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα καπάκια έχω κλείσει. Θα τα στερεώσω εν πάση περιπτώσει το κράτησα ανοιχτό για το review και θα κλείσω τα κουμπιά αυτά για να μην α, με μπερδεύουν. Έτσι λοιπόν τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Αυτή όλη η κατηγορία πλέον είναι πολύ, γλωρι, πολύ γνώριμη όπω ήταν και στα προηγούμενα μοντέλα. Μέχρι το 4, τώρα έχουμε μέχρι το 8. Ε, να μην τα ξαναλέμε ή να τα περάσουμε μια γρήγορη. Audio follow video είναι όταν θέλουμε αλλάζοντα την κάμερα να ακολουθεί και ο ήχο τη κάθε κάμερα. Όταν είναι λοιπόν πατημένο, όταν α, μ, το ξεπατήσουμε δεν uh, uh, γίνεται αυτό, είναι uh, διαλέγουμε εμείς από ποια κάμερα, δηλαδή αν έχουμε εδώ ο, on την 1, μόνο ο ήχος της 1 θα βγαίνει στο πρόγραμμα. Όταν έχουμε ενεργοποιημένο το audio follow video σε όλες, αλλάζοντα από τη μια κάμερα στην άλλη, περνάει και ο ήχος της κάθε κάμερας. Uh, reset uh, on και off, συγγνώμη, τον ήχο από κάθε uh, κάμερα και αυξομοίωση του gain της κάθε κάμερας. Εδώ λοιπόν αυτό που έχει αλλάξει είχαμε το Media Player 1 και το Black τώρα έχουμε το πάρα πολύ σημαντικό δεύτερο Media Player πάρα πολύ ευπρόσδεκτο και σημαντικό το Super Source μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες κυρίως το Picture in Picture τα τέσσερα αυτά παράθυρα και το Black που φυσικά το ξέραμε. Πάμε να περάσουμε στο επάνω μέρο. Το επάνω μέρο στην ουσία μα βοηθάει να κάνουμε αρκετέ λειτουργίε που τι κάναμε μέσω uh, του προγράμματο. Να μπορούμε να τι κάνουμε με physical patterns. Δηλαδή διαλέγοντα πρώτα το uh, K1 luminosity και 1 χρώμα K1 pattern και 2 luminosity κτλ. DSK1, downstream key 1 και 2, DVE 1 και 2, uh, deep wipe logo κτλ. Ε, βλέπουμε ποια κάμερα είναι αντιστοιχισμένη σε κάθε μία από αυτές τις λειτουργίες που όταν τις ενεργοποιήσουμε θα ξέρουμε ότι είναι αντιστοιχισμένη κάθε κάμερα λοιπόν αντί να είμαστε στον υπολογιστή και να κοιτάζουμε τι έχει γίνει να προσπαθούμε να το σετάρουμε από εκεί πάντοτε θα πούμε το downstream key 1 Uh, εγώ αυτομάτως βλέπω ότι έχει γίνει assign με το Media Player 1, πατώντα το Downstream Key 2. Βλέπω ότι είναι με τον Black αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μπορώ όμω αυτή τη στιγμή να πατήσω το Media Player 2 και αυτομάτω το έχω τάρι χωρί να χρειαστεί να μπω από την εφαρμογή. Άρα, διαλέγοντα uh, που θέλω να στείλω ποια κάμερα πρώτα, Uh, Π.χ. το K1 uh, pattern θέλω να το στείλω με την κάμερα 2, πατάω και γίνεται μέσω assign χωρίς να χρειάζεται να το κάνω μέσω της εφαρμογής, πάρα πολύ uh, ωραίο αυτό. Επίσης εδώ έχουν προσθεθεί uh, κάποια κουμπάκια, το K1 on-off και το downstream K1 on-off, uh, αυτά ήταν uh, προϋπήρχαν, είναι το stream, on-air και το Start-Stop Rec όταν έχουμε συνδέσει εξωτερικό δίσκο. Επίσης εδώ προσθέθηκαν ακόμα κάποια κουμπάκια στο Picture-in-Picture -picture, που πλέον ε, μας έχει βάλει και το Side-by-Side -side, που δεν υπήρχε και κάναμε διάφορα τεχνάσματα α, για, να το, για να το παρουσιάσουμε. Τα γνώριμα εδώ δευτερόλεπτα που θα διαρκέσει η κάθε μετάβαση και εδώ προσθέθηκαν αρκετές ε, μεταβάσεις όπως βλέπετε. Και φυσικά αυτά τα έξι κουμπιά που και αυτά είναι πάρα πάρα πολύ ωραία Πολλοί χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν φυσικά τα Stream Deck ε, Για να κάνουν assign πάνω τα μακρο τους και πατώντας το κουμπί Να γίνεται πλέον έχεις έξι μέχρι έξι μάκρο που για μένα είναι υπέρα αρκετό Μακροεντολές δηλαδή ε, πατώντας το 1, το 2 ή το 3 α, γίνονται αυτομάτως οι ρυθμίσεις που θέλουμε εμείς πάρα πολύ γρήγορα, ενώ έπρεπε να πας από τον υπολογιστή και να το τρέξεις. Τώρα πλέον πατώντας 1, 2, 3, 4, 5, 6 κτλ. Αντιστοίχω ότι έχουμε αριθμίσει, εμφανίζεται και φυσικά εδώ είναι η επιλογή του τι να μας δίνει στο, στην έξοδο την, HDMI 1. HDMI Out 1 Ποια από τις 8 κάμερες Το πρόγραμμα Το πρόγραμμα, το Multiview το clean και το program view δεν θυμάμαι τι είναι αυτό για να πω και την αλήθεια μπορούμε να το πατήσουμε όμως να δούμε α ναι είναι το preview στην ουσία μας δίνει το preview σε full screen α, εδώ μας δίνει το πρόγραμμα σε full screen εδώ το multi view το clean είναι μας δίνει την έξοδο του προγράμματος χωρίς να υπάρχει κάποιο αν έχουμε ορίσει εμείς κάποιο λογότυπο ή οτιδήποτε χωρίς να υπάρχει αυτό ε, 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 μα το βγάζει δηλαδή παρόλο που μπορεί να υπάρχει κάποιο λογότυπο στο πρόγραμμά μα. Ε, όταν πατήσουμε αυτό, μα το δίνει καθαρό, χωρί ε, λογότυπα, χωρί οτιδήποτε άλλο έχουμε βάλει ε, από πάνω και από εδώ διαλέγουμε ποια κάμερα θέλουμε να έχουμε σε full screen και κτλ. Ε, να πούμε ότι α, το. Πατήσαμε κατά το fade to black, θα φτιαχτεί και εδώ καπάκι. Ε, να πούμε ότι α, πλέον το multi view είναι πλήρω παραμετροποιήσιμο. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε ε, να έχουμε είτε 16 παράθυρα που είναι το maximum που μπορεί να μας δώσει με όλες τις ρυθμίσεις για παράδειγμα εδώ τον ήχο το start stop uh, της εγγραφής το, um, το media player 1-2 εδώ το streaming μας και, και τα λοιπά. μπορούμε να φτιάξουμε εμείς όπως θέλουμε στην ουσία σου δίνει Τέσσερα μεγάλα παράθυρα που αυτομάτως αυτά σπάνε σε άλλα τέσσερα. Άρα λοιπόν έχουμε 16 ε, μικρά παραθυράκια ή ε, συνδυασμού μικρών και μεγάλων εν πάση περιπτώσει. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν θα χρησιμοποιήσω πάνω από τέσσερι κάμερε αλλά έχω αφήσει πάνω κάτω ε, βασικά ακριβώ το, το περιβάλλον του multiview που είχα στο Atem Mini Pro ε, και εδώ να, έχω επιλέξει να βλέπω το Media Player 1 που είναι αυτό που θα αλλάζει συχνά λογότυπα στο Media Player 2 έχω ορίσει εγώ το λόγο το μου που θα είναι πάντα μόνιμα πάνω ας πούμε, οπότε δεν θα χρειάζεται να το βλέπω συνέχεια ενώ εδώ αν κάποιος φτιάχνει τους τίτλους βλέπω ότι έχει βάλει το τσεκάρω ότι μου okay και το δίνω στο, στο πρόγραμμα Α, πολύ σημαντικό αυτό να πούμε επίσης ότι η λειτουργία των δύο Type-C ε, και μια λειτουργία που ξεκλείδωσε ε, και στα μοντέλα ATEM Mini είναι ότι μπορούμε μέσω πλέον μέσω της Type-C να δώσουμε ίντερνετ ε, από το κινητό μας. Άρα λοιπόν συνδέουμε ένα Type-C ε, σε Type-C από το κινητό μας στην κονσόλα μας α, και μπορούμε να δίνουμε ίντερνετ α, και να στριμάρουμε μέσω των δεδομένων που έχουμε στο κινητό μας, μέσω του προγράμματος που έχουμε στο κινητό μας. Και το θετικό ε, είναι ότι πλέον μπορεί να συγκρίνει με την τελευταία αναβάθμιση, αν δεν κάνω λάθος, α, από ό,τι διάβασα, μπορεί να συγκρίνει ποια πηγή είναι καλύτερη ή να ορίσουμε εμεί ποια θέλουμε να είναι η πρώτη που τέλο πάντων να συνδέεται στο ίντερνετ. Και αν για κάποιο λόγο υπάρχει κάποιο λάθο, να μεταβαίνει στη δεύτερη και όταν αποκατασταθεί η πρώτη να ξαναεπιστρέφει. Αυτό είναι πραγματικά ιδανικό. Δηλαδή, εγώ του δίνω μέσω του 4G modem που έχει η βαλίτσα μου ή τέλο πάντων μέσω του Ethernet αν είμαι στο στούντιο. Ε, και μπορώ να έχω και το κινητό μου για ασφάλεια και οτιδήποτε γίνει γυρνάει στο κινητό άρα αυτό είναι πολύ θετικό και είναι και ένα κλικ παραπάνω για αυτού που έχουν τα extreme μοντέλα, γιατί έχουν δύο Type-C. Εγώ τη μία δεν τη χρησιμοποιώ για παράδειγμα για να το συνδέσω με τον υπολογιστή, εφόσον μέσα στη βαλίτσα μου που το δουλεύω είναι συνδεδεμένο μέσω τη Ethernet με το μόντε μου και επίση ο υπολογιστή είναι συνδεδεμένο στο WiFi του μόντεμ. Αυτομάτω βλέπω μέσω WiFi το περιβάλλον εργασία χωρί να χάνω μία είσοδο και να υπάρχει φυσική σύνδεση μέσω τη Type-C. Ε, έτσι λοιπόν η μία μου μένει κενή, άρα στη μία μπορώ να γράφω, στη δεύτερη μπορώ να βάλω το τηλέφωνο για backup ή οτιδήποτε. Ε, είναι πολύ θετικά και ευπρόσδεκτα φυσικά όλα αυτά. Και στη δεύτερη HDMI out, όπω όπως είπαμε μπορούμε Α πούμε για παράδειγμα, εγώ έχω αυτή την οθόνη που τη βάζω μπροστά μου και μπορεί ο ένα ομιλητή να βλέπει, είτε τη βγαίνει στο πρόγραμμα, είτε να βλέπει τη δική του κάμερα, είτε να βλέπει σε ένα δεύτερο multiview ή οτιδήποτε. Είμαι, είναι πάρα πολύ θετικά. Και όποιο παίρνει και τη βαλίτσα, να πούμε ότι στη βαλίτσα βγάζω επίση το multiview. Άρα, έχει ένα multiview για εδώ και ένα multiview που το δίνει έξω σε μια οθόνη και σου μένει καθαρό το HDMI out 2 για να το χρησιμοποιήσει για κάτι άλλο ενδεχομένω. Αυτό είναι πάρα πολύ. Α, ωραίο ad που μας δίνει α, η βαλίτσα ε, να πούμε λοιπόν ότι αν για παράδειγμα εδώ τώρα εγώ βάλω το side by side και ενεργοποιήσω το pixel in pixel και πατήσω το side by side αυτομάτως βλέπουμε ότι βάζει τις δύο κάμερες ε, side by side και μπορούμε από πίσω να έχουμε ορίσει εμείς αν θέλουμε να έχει τέλος πάντων α, κάποιο φόντο αντίστοιχα όταν πατήσουμε το το super source που δεν θυμάμαι τώρα αν το έχω σετάρει, από ό,τι βλέπω δεν το έχω σετάρει. Ε, Παντώντα λοιπόν το super source, αυτό πρέπει να συνδέσουμε τον υπολογιστή για να το δούμε. Ε, μας φτιάχνει τις συνθέσεις των τεσσάρων παραθύρων, επιλέγουμε εμείς τι φόντο θέλουμε να έχουμε, έχει κάποια χρώματα, μια χρωμοπαλέτα που μπορούμε να διαλέξουμε κάποιο σταθερό, κάποιο ενιαίο μάλλον χρώμα background μεταξύ των τεσσάρων παραθύρων ή να χαραμίσουμε ένα από τα δύο media player μας και να βάλουμε ένα custom background. Έκλεισε μια κάμερα. Και να βάλουμε ένα custom background από πίσω. Και να βάλουμε ένα custom background από πίσω. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Δεν ξέρω αν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να μπω στη διαδικασία να δείξουμε και το περιβάλλον εργασία. Μπορεί να το κάνω σε δεύτερο χρόνο, ενώ την εφαρμογή. Να το κάνω σε δεύτερο χρόνο και ενώ μιλάω να σας τα βάζω από πάνω να τα, να τα βλέπετε. Να επαναλάβουμε λοιπόν τα δυνατά σημεία, τα δυνατά σύν που μας έχει δώσει το μηχάνημα αυτό. Ε, αρχικά φυσικά είναι οι έξτρα τέσσερις κάμερες, δεν το συζητούμε. Δεύτερον για τους χρήστες Blackmagic καμερών είναι τα Physical Buttons που μπορούν να κάνουν παραμετροποιήσεις στις κάμερές τους. Πράγμα που μπορούσαν να το κάνουν μέσω της εφαρμογής τώρα πλέον το κάνουν και πάνω από την κονσόλα χωρίς να χρειάζεται να έχει συνέχεια την προσοχή σου στον υπολογιστή δηλαδή ό,τι έχεις να κάνεις να το έχεις να το κάνεις από εδώ παρόλο που προσθέτονται αρκετά κουμπιά η αλήθεια είναι ότι βολεύεται να το συνηθίσει. εγώ είπαμε επειδή δεν θα τα χρησιμοποιήσω τα έχω καλύψει για να μην μπερδεύουμε. να πούμε λοιπόν ότι επίσης να επαναλάβουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά Θετική η έξοδο των ακουστικών. Δεν το συζητούμε πλέον. Από εδώ μπορεί να βγοκατεβάζει και την ένταση και να διαλέγει, είπαμε, ποια από τι κάμερε θέλει να κάνει monitoring ή το πρόγραμμα. Επίση, πολύ θετικό η δεύτερη HDMI εξοδος δυο Δύο Type-C. Και φυσικά το Super Source που το είχε στα high end μοντέλα της και μα το. E, μας το έβαλες στη σειρά Extreme, e, e, φανταστικό, δηλαδή πολλοί ζήταγαν και προσπαθούσαν a, TVs, um, να κάνουν έστω side by side παράθυρα, πόσο μάλλον τώρα να βάλεις τέσσερα, να κάνεις customize το κάθε παράθυρο, πόσο μεγάλο ή μικρό θέλεις να είναι, τι διάταξη να έχει, αν έχει border φυσικά, σκιές e, και όλα αυτά, να φτιάξει μια δική σου τέλο πάντων σύνθεση a, τεσσάρων a, παραθύρων, είναι a, πάρα πολύ θετικό a, όλο αυτό. Και να πούμε τώρα ότι για παράδειγμα εγώ αυτή τη στιγμή α, να γυρίσω λίγο πίσω βλέπω ότι το DSK το downstream key 1 είναι, α, έχει γίνει assign με το media player 1 και μπορώ πάρα πολύ γρήγορα είτε συνήθω το κάνω από την αρχή εφόσον μου το δίνει εδώ σε κουμπάκι και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο α, πατάω και εμφανίζεται το logo μου πάνω δεξιά στο πρόγραμμα, πάμε να το δούμε και σε μεγάλο off και on Χωρί να χρειάζεται να το κάνω από τον υπολογιστή άρα πάρα πολύ γρήγορα μου έχει δώσει εδώ τον downstream key 1 και α, το ανοίγω-κλείνω από εδώ πάρα πολύ εύκολα και αντίστοιχα το 2 το κρατάω για να μπορώ να βάλω τα, το λογότυπο μου να βάλω μάλλον την καρτέλα α, και τα λοιπά στο, στο πρόγραμμα α, πολύ καλό αυτό α, Τι άλλο να πούμε ε, Αυτά είναι από τα πιο βασικά, είναι αυτά που πραγματικά ζητούσε αρκετό κόσμο και παραπάνω, εγώ θεωρώ, ε, αυτά που έδωσε η Black Magic σε αυτό το μοντέλο και σε αυτή την τιμή. Ε, φυσικά να πω ότι σχεδόν έχω ολοκληρώσει την καινούργια GK Live Case που θα υποστηρίζει ε, το, τη σειρά The Mini Extreme το Extreme και το ISO δηλαδή ε, αρκετή μελέτη, αλλά πλέον μέσω τη έρευνα που είχε γίνει για την πρώτη, τώρα τα πράγματα ήταν αρκετά πιο εύκολα. Πάρα πολύ ωραίο design, φυσικά και θα την κάνουμε παρουσίαση τι επόμενε ημέρε, μόλι ολοκληρωθεί και όταν θα ανακοινωθεί και θα διατεθεί προ πώληση. Ήδη υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον και κάνω τι τελευταίε δοκιμέ ώστε να είμαστε 100% Α, σίγουροι. Να μιλήσω και λίγο για το θέμα της θερμοκρασίας που κάποιοι παρατήρησαν δεν παρατήρησα κάτι τραγικό, το είχα αφήσει με τρει-τέσσερι κάμερες να στριμάρει για μια μισή ώρα ε, νομίζω ότι για τα δεδομένα και για τόσες λειτουργίες που κάνει σε ένα τόσο μικρό ε, κέλυφο σας το πούμε ε, είναι φυσιολογική η θερμοκρασία που αναπτύσσεται Παρ' όλα αυτά το ανεμιστήρακι του παραμένει ε, χαμηλό για ευνόητους λόγους σε θόρυβο ε, μέσα στη βαλίτσα ε, βρίσκεται στον αέρα οπότε ε, μπορεί και ε, ε, ψύχεται και από την κάτω πλευρά, αυτό είναι πολύ θετικό δεν πατάει δηλαδή πάνω σε επιφάνεια που μπορεί να του καλύπτει το κάτω μέρος ε, υπάρχει μια πολύ καλή κυκλοφορία αέρα οπότε αυτό το πρόβλημα το έχουμε ξεπεράσει, θα τα πούμε όμως αναλυτικά όταν έρθει η ώρα στην παρουσίαση της ε, βαλίτσας ε, αυτά ήταν τα πιο σημαντικά και, και να πω κλείνοντας ότι έχει προσθέσει τέσσερα upstream gears ε, μέσω των οποίων μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε το super source φυσικά και δύο downstream ήταν κάτι που παρέλειψα να πω πάρα πολύ θετικό γιατί όπως είπαμε ε, το downstream key 1 εγώ το χρησιμοποιώ για παράδειγμα εδώ το δύο σου μένει ενώ για κάτι άλλο ε, αντίστοιχα και με τα upstream gears στην ουσία μπορείς να στήσεις ένα virtual studio ε, μέσω των τεσσάρων upstream gears χρησιμοποιώντας το green screen δηλαδή με ένα green screen μπορείς να στήσεις ένα virtual studio με τέσσερις κάμερες ε, τι άλλο να ζητήσει κανείς, δηλαδή είναι, είναι, είναι φανταστικό αυτό που προσφέρει σε ένα τόσο μικρό ε, μοντέλο και πάλι είπαμε σε αυτά τα, τα χρήματα που πωλείται ε, ναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό και ξέχασα να το πω τέσσερα upstream gears και 2 downstream και φυσικά τα δύο media players που μοιράζονται την ίδια library βέβαια μέχρι 20 φωτογραφίες png και τα λοιπά μπορούμε να βάλουμε όχι βίντεο. Άρα λοιπόν μοιράζονται αυτά τα 20 που έχουμε φορτώσει το media player 1 και το media player 2 εκεί στο media pool. Ε, νομίζω δεν ξεχνάω κάτι, αν ξεχάσω κάτι θα το δώσω στο μοντάζ και θα το προσθέσουμε με έξτρα βίντεο. Εκείνο που ανυπομονώ να τελειώσω το setup της βαλίτσας, να κάνω το, τα πρώτα live και την εγγραφή παράλληλα ούτως ώστε να δω λίγο και πώς έχει να κάνει με το μοντέλο του ISO, δηλαδή πλέον και εγγραφές εδώ στο στούντιο θα μπορούμε να χρησιμοποιουμε δύο 2-3 κάμερες και να μην αγχώνουμε για, για τη μνήμη της κάθε μιας και τα λοιπά. θα εγγράφονται όλα από εδώ. Θα έχω το multiview μου στη μία, το πρόγραμμά μου στην άλλη οθόνη κτλ. Οπότε θα μπορώ να έχω και καλύτερο έλεγχο των καμερών και η γραφή θα γίνεται εδώ. Και μετά παίρνω τον SSD μου και κάνω τον backup στον υπολογιστή από μία πηγή πάρα πολύ εύκολα χωρί να χρησιμοποιώ τι κάρτε SSD συνέχεια κτλ. Πολύ θετικό όλο αυτό. Είναι φυσικά μία ακόμα χρήση του, του μηχανήματο. Ε, αυτά. Ω προ τι υπόλοιπε λειτουργίε δεν έχει αλλάξει τίποτα. Για όσου είναι εξοικειωμένοι με, το, με τα μοντέλα Mini, ειδικά με το Pro και ISO, αντίστοιχα είναι και εδώ και φυσικά ακόμα καλύτερα. Και να φέρω και ένα-δύο παραδείγματα με τα macros, να πω ότι ξέρω εγώ για παράδειγμα, εγώ στο, όταν πατάω το macro 1, έχω ρυθμίσει η κάμερα 8 να ενεργοποιείται τέλο πάντων μέσω ενό downstream key και να μου εμφανίζει τα σχόλια του Facebook, να γίνονται, τα σχόλια του YouTube να γίνονται pop-up όταν τα διαλέγω εγώ από εδώ και στο 2 να επιστρέφει στην πρώτερη κατάσταση που το downstream key 2, δεν θυμάμαι που το έχω κάνει assign αλλά τέλος πάντων εκεί που θεωρώ εγώ ότι είναι το normal state ας πούμε. Ε, αυτά. Νομίζω ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι είναι ένα μηχάνημα που ό,τι το πάρει πέραν δηλαδή από τι 8 εισόδου, του προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Δεν το συζητώ. Νομίζω ότι για μένα αυτή τη στιγμή το λιγότερο είναι οι 8 είσοδοι παρά τα υπόλοιπα που προσφέρει και πόσο ευέλικτο μπορώ να γίνω σε αυτό το price range. Ε, πολύ σημαντικό. Και φυσικά και για του χρήστε των Mini αλλά και των Extreme GK Live Case. Θα βάλω το link στην ε, περιγραφή και από πάνω μπορείτε να βρείτε το ε, review του Pro και έπεται τον Extreme. Α, μ, αυτά σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Ελπίζω να βοήθησα αρκετούς. Θα τα πούμε ένα επόμενο. Γεια σας από